Τα τηλέφωνα στα τουριστικά καταλήμματα συνεχίζουν να παίρνουν φωτιά από εμβολιασμένους που θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία για επιχορηγημένες καλοκαιρινές διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Alpha News Live, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 21.000 κρατήσεις για 55.000 άτομα, με τον υπολογιζόμενο αριθμό διανυκτερεύσεων να υπολογίζεται στις 180.000. Τα ξενοδοχεία που έχουν συμβεβληθεί με το πρόγραμμα είναι γύρω στα 220 και θα έλεγα ότι τα δωμάτια, οι κλίνες οι οποίες είναι διαθέσιμες για το πρόγραμμα έχουν σε μεγάλο βαθμό καταληφθεί. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν οι μονάδες σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Στον κατάλογο που δημοσιεύθηκε περιλαμβάνονται τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Κύπρο και η ελάχιστη διαμονή καθορίστηκε στα 3 βράδια. Δυστυχώς, όπως είπα, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος, διότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός και όχι ανεξάντλητος. Αλλά εγώ θα προέτρεπα να έχουν και δεύτερη και τρίτη επιλογή. Το κόστος του σχεδίου υπολογίζεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εμβολιαστεί ή νόσησαν και ανέρωσαν τις τελευταίες 180 μέρες.